Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής από τη Δημοτική Τηλεόραση. Ξεκινάμε με μια σημαντική είδηση από το αστυνομικό δελτίο, καθώς σύμφωνα με διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι τηλεωνιακές αρχές και η ασφάλεια του αστυνομικού τμήματος ΣΚΟ αντιμετώπισαν ένα περιστατικό το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών εξακολουθούν να δρούν και στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, το πρωί συνελήφθη από τις τηλεωνιακές αρχές ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος μετέφερε στην ΚΟ σε σάκο για να το παραδώσει στο σύνδεσμο του κυκλώματος στη χώρα μας, επίσης Τούρκο υπήκο, 21 σφραγίδες Σένκεν από αντίστοιχες χώρες και μια σφραγίδα από ελληνικό αστυνομικό τμήμα, οι οποίες προφανώς προορίζονταν για να διακινήσουν παράνομα σε χώρες της Ευρώπης μετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν στα κυκλώματα μεγάλες αμοιβές για να μπορούν να διαφύγουν της Ελλάδας. Ο Τούρκος που μετέφερε τις σφραγίδες συνελήφθη, καθώς και ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου με το οποίο έφτασε στην ΚΟ. Ο έτερος του κυκλώματος παράνομης διακίνησης, Τούρκος, διαφεύγει της σύλληψης, καθώς όπως φαίνεται υποψιάστηκε την αποκάλυψη που έγινε από τις τηλεωνιακές αρχές του συνεργάτη του και όπως πληροφορούμαστε τα στοιχεία του όλα όμως είναι γνωστά στην ασφάλεια, η οποία έρευνα για τον εντοπισμό του. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στις υπόλοιπες ειδήσεις του δελτίου μας και βέβαια στις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Συγκινητική ήταν η εκδήλωση του ΚΔΑΠ ΜΕΑ για τα εγγένεια της αίθουσας ψυχαγωγικής αγωγής που ονομάστηκε Χριστίνα Κωνσταντίνου. Ο γιος της έκοψε την κορδέλα μαζί με τον Δήμαρχο και τον Μητροπολίτη, ενώ προηγήθηκε η εκδήλωση για την ανταπόδοση της σημαντικής προσφοράς στους συμπολίτες που υποστήριξαν το πρόγραμμα για την γνωριμία με επαγγέλματα των παιδιών του ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τις πρώτες εκπαιδευτικούς που στελέχωσαν την δομή του ειδικού Σβουρένιου Σχολείου. Στις δηλώσεις τους, όλοι όσοι συμμετείχαν ανέδειξαν την ανάγκη της μέρημνας που πρέπει να υπάρχει για αυτά τα παιδιά, στρέφοντας το βλέμμα προς το μέλλον, ώστε η κοινωνία της ΚΟ να καταφέρει να προωθήσει και να υλοποιήσει υποστηρικτικές δομές φιλοξενίας των ατόμων με αναπηρία. Μας μειώνεται, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει έρθει ακόμη. Εκτιμένη ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση, σε μια εκδήλωση τιμής στην κοινωνία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚ Παπιάς, η αίθουσα ψυχοκινητικής στήριξης που θα εγκαινιάσουμε στη συνέχεια και που ανακαινίστηκε πλήρως με τη συνδρομή του κυρίου Κουτσού Γιώργου, ονομάζεται αίθουσα Χριστίνας Κωνσταντίνου. Για την προσφορά της αείμνησης Χριστίνας στον χώρο της ειδικής αγωγής. Στη μνήμη της Χριστίνας τιμούμε αυτό ακριβώς που αναγνωρίζεται παγκόσμια ως ιδιαίτερο στοιχείο του ανθρώπινου γένους. Αυτό που αξίζει και που πρέπει να τιμάται, δηλαδή τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά που για τη Χριστίνα μας ήταν τρόπος ζωής. Το απέδειξε όλα τα χρόνια που βρισκόταν δίπλα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κυρίως όμως με τις προσπάθειές της για την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στους υγειοπελαγίδικους αγώνες τύμου. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να παραδώσει στην οικογένεια της Χριστίνας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σωτήρ, θα το παραλάβεις εσύ. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚ Παπιάς, τιμώντας φορείς, πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανακηρύσουμε ως έμπρακτους υποστηρικτές, ένα καινούριο θεσμό δηλαδή, του Σβουρένιου ΚΔΑΠ ΜΕΑ, συμπολίτες μας που με διαφορετικό τρόπο καθένας από αυτούς συνέβαλε στην υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των ωφελούμενων του κέντρου μας. Και παρακαλώ το Σεβασμιότατο και το Δήμαρχο να προχωρήσουμε δίπλα μαζί με όλους εσάς, φυσικά με την ελπίδα για να εγκαινιάσουμε την αίθουσα. Ωραία. Θα ψάξουμε.
Ο απόγονος της Χριστίνας έχει και το ταλέντο της, φαίνεται. Μπράβο. Καλησπέρα. Από την ώρα που ξεκίνησε αυτή η εκδήλωση, ήθελα να ρωτήσω τους ανθρώπους που υποστήριξαν αυτό το πρόγραμμα, πώς ένιωσαν, ποια ήταν η εμπειρία τους, όταν φιλοξένησαν αυτά τα παιδιά στις επιχειρήσεις τους. Εσάς, κύριε Μαντούγκο, καταρχήν. Πρώτη φορά που βγαίνω στην τηλεόραση και πρώτη φορά που αισθάνομαι μηχανία να απαντήσω, αλλά αισθάνομαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος για αυτή την εκδήλωση. Και το μόνο που έχω να πω είναι το εξής: να έχουν καλή τύχη, καλή δύναμη όλο το προσωπικό και εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και ο Μπάμπης εδώ, ο οποίος ξέρω ότι φιλοξένησε πάρα πολλές φορές τα παιδιά στην επιχείρηση και θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εκείνη την ημέρα που έχεις αυτή την ευκαιρία να συνασταθείς μαζί τους, να τους περιποιηθείς, να τους διδάξεις. Είναι ιδιαίτερη ημέρα. Με πολύ χαρά τα παιδιά τα υποδέχεσαι. Και θα το κάνουμε και συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί μας ευχαριστεί. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που δουλεύουν εδώ πέρα, κάνουν φοβερή δουλειά. Καλές γιορτές, υγεία να έχουμε. Αυτά. Δήμαρχε, το ζητούμενο βέβαια είναι ότι αυτή η δομή που ξεκίνησε πριν από χρόνια κατάφερε να εδραιώσει, αν θέλετε, και στη συνείδηση της κοακής κοινωνίας, το σεβασμό που πρέπει να έχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτά τα παιδιά. Το ζητούμενο βέβαια είναι η εξέλιξη αυτών των δομών. Ολοκληρώθηκαν σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Αλλά ένα ζητούμενο είναι τι γίνεται μετά από αυτήν, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, όταν οι γονείς ίσως να φύγουν, και αν υπάρχει στις σκέψεις της κοινωνίας και βέβαια του Δήμου που την εκφράζει, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μέχρι εκεί, σε μια δομή φιλοξενίας. Κύριε Αγώστα, χαρίζω να ξεκινήσω από το πρώτο που βάλατε και από την φόρτιση την ψυχική. Είδατε, ο κύριος Μαντούχος είπε δύο συναισθήματα, από τη μία είναι συγκινημένος και από την άλλη χαρούμενος. Ο Μπάμπης προηγουμένως, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι εδώ με την προσφορά τους, ο καθένας με τη δυνατότητα που έχει, βοηθούν αυτή τη δομή, η οποία όταν ξεκίνησε, θυμάστε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πρώτα βήματα. Και τόσο η κυρία Κιάρη, όσο και η κυρία Δρόσου που μίλησαν, είπαν ότι μεγάλωσαν με αυτά τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγάλεις μέσα από το σπίτι το πρόβλημα και να αντιληφθεί ο γονιός, ο οποίος σηκώνει το σταυρό, ότι υπάρχει στην κοινωνία μια δομή η οποία μπορεί πραγματικά να σταθεί δίπλα του και να το βοηθήσει. Πάλεψε χρόνια η δομή εδώ, από τα πρώτα της βήματα, με το να πείσουμε ή αν θέλετε να πιστούν οι γονείς ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι κλεισμένα μέσα σπίτια. Μετά να βγάλουμε τα παιδιά από το κτίριο αυτό ή από το προηγούμενο που τα φιλοξενούσε και να κυκλοφορήσουν στην κοινωνία, είτε ως ομάδες είτε ως μεμονωμένα άτομα, περνώντας το μήνυμα ότι υπάρχει και μια άλλη ομάδα συνανθρώπων μας, η οποία πραγματικά έχει ανάγκες και εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα τους. Διαχρονικά το πρόβλημα το παλεύουμε.
Και το παλεύουμε με τη βοήθεια και των συμπολιτών μας και τη βοήθεια του Δήμου και του κράτους όπου μπορεί. Όμως το ερώτημα που βάλετε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή οι γονείς φεύγουν. Κάποια στιγμή οι συγγενείς οι οποίοι μπορούν να στηρίζουν αυτά τα παιδιά, αυτούς τους συνανθρώπους φεύγουν. Τι γίνεται τότε? Από την προηγούμενη δημοτική περίοδο 6 με 10 που είμαστε δημοτική αρχή, αλλά και τώρα είχαμε πει στους γονείς στις συζητήσεις που κάναμε κατά καιρούς ότι οφείλουμε να φτιάξουμε μια εγκατάσταση ή ένα κτίριο με χώρους οι οποίοι να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτούς τους συνανθρώπους μας όταν πια κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να τους συντηρήσουν, να τους προσέχουν. Αυτή η προσπάθεια που σε πρωτόλια σκέψη το 2008 συζητήθηκε και είχαμε πει ότι αν δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να καλύπτει τους Δήμους, εμείς θα το προχωρήσουμε δημιουργώντας είτε ένα ίδρυμα είτε οτιδήποτε άλλο. Πλέον με την νομοθεσία μας δίνεται αυτή η δυνατότητα και ήδη η Διεύθυνση Πρόνοιας, το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου, στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, σχεδιάζουμε και εύχομαι πολύ σύντομα να είμαστε σε θέση να αναγγείλουμε την έναρξη της μελέτης για μια τέτοια εγκατάσταση, ένα τέτοιο κτίριο που να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να μένουν κάποια στιγμή εκεί και βεβαίως μια δομή η οποία θα είναι και αυτάρκης οικονομικά αλλά και θα παρέχει τα πάντα στους συνανθρώπους που θα είναι εκεί. Πιστεύω ότι μέσα στο 19 αυτή η μελέτη θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί έτσι ώστε με ορίζοντα το 24 να έχουμε αυτή την φιλόξενη δομή για τους ανθρώπους αυτούς. Θα μου πείτε, μπορούμε να στηρίζουμε οικονομικά συνέχεια αυτή τη λειτουργία? Απαιτεί ιατρικό προσωπικό, απαιτεί βοηθητικό προσωπικό, γίνεται ένας αγώνας στα παιδιά να είναι αυτάρχη και να μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν, τα στοιχειώδη τουλάχιστον για τους εαυτούς τους. Νομίζω το παράδειγμα που δείχνουν οι συμπατριώτες μας σήμερα, όπως και αυτή εδώ η εκδήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, περνά το μήνυμα στην κοινωνία ότι όλοι μαζί μπορούμε να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο, ειδικά σε αυτούς που έχουν ανάγκη, και να δώσουμε ο καθένας είτε από το εστέρημα είτε από το πλεόνασμά του, όπως είπε ο κ. Αστυνομικός Διευθυντής στο χαιρετισμό του, ό,τι μπορεί, προκειμένου αυτό το ίδρυμα, αυτή η δομή που θα δημιουργηθεί, να στηριχθεί και να στηριχθεί σε βάθος χρόνου. Να μην δημιουργήσουμε δηλαδή κάτι και στο τέλος να εξαφανιστεί μετά από μερικά χρόνια, αλλά να είναι μια δομή όπως όλες τις σύγχρονες κοινωνίες και να στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους μας τα επόμενα χρόνια τους. Κύριε Διευθυντά, ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αποδείξει βέβαια ότι υπάρχει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η Τροχέα έχει τις εντολές αυτές, ούτως ώστε να διαφυλάσσει τους χώρους πρόσβασης και να εμπεδώσουν το έργο σύστημα ασφάλειας αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς όπως το επισημάνατε. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο, έτσι ώστε μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία να εξασφαλίσουμε το ελάχιστο, την πρόσβαση στα παιδιά αυτά, στους ανθρώπους αυτούς, με τα αμαξίδια τους εκεί που δεν μπορούν να ανεβούν. Όπως και στις θέσεις στάθμευσης που έχει ορίσει ο Δήμος σε πολλά σημεία της πόλης, να εξασφαλίσουμε την πρόσβασή τους. Πιστεύω είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά και για μας είναι πολύ λίγο, για αυτά είναι πολύ σπουδαίο. Σωστά. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς δύο λόγια. Τι να σας πω, είναι δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί. Γι' αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να στέκεσαι πολύ δυνατά στα πόδια σου, να είσαι δυνατή εσύ, για να μπορεί και αυτό το παιδί να είναι στην κοινωνία, που αυτά τα παιδιά είναι πιο πολύ από τον κάθε, κατάλαβες. Καταλαβαίνω τη συγκίνησή σας, αλλά τουλάχιστον η κοινωνία της Κόχης έχει αποδείξει ότι τα έχει αγαπήσει, τα υπερασπίζεται, τα προστατεύει. Έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι. Σε εσάς θέλω να μου πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα που ακολούθησαν τα παιδιά, δηλαδή το να επισκέπτονται επιχειρήσεις, να δουλεύουν ουσιαστικά, να εκπαιδεύονται, να κοινωνικοποιούνται, έτσι όπως το είδαμε να προβάλλεται. Πόσο σημαντική και πόσο δύσκολη ήταν αυτή η δουλειά? Ήταν πολύ σημαντική. Τη σχολική περίοδο 2017-2018
εντάξαμε στο πλάνο δράση τη Κυπαπιά το πρόγραμμα Εσένα Ποιο Επάγγελμα Σου Αρέσει. Που έπρεπε τα παιδιά να επισκεφθούν διάφορα επαγγέλματα με τη βοήθεια των συμπολιτών μας που είδατε και να γνωρίσουν το γνωστικό αντικείμενο του κάθε επαγγέλματος. Επισκεφθήκαμε γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό αυτοκινήτων και πολλά άλλα επαγγέλματα. Βλέποντας λοιπόν την κοινωνική ευαισθησία των συμπολιτών μας, θέλαμε να τους δώσουμε να τους τιμήσουμε, ανακηρύσσοντάς τους σαν έμπρακτους υποστηριχτές, οι οποίοι είναι επιλεγμένοι και είναι άνθρωποι με κοινωνική ευαισθησία. Το 2018, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα άτομα με αναπηρία αναδεικνύουν και το επίπεδο που έχεις σαν κοινωνία. Και τα παιδιά του Σβουρένιο, αλλά και οι άνθρωποι με ιδιαιτερότητα, στο νησί μας έχουν εξέχουσα θέση, νομίζω. Και το ίδιο και οι άνθρωποι που βοήθησαν τους ώστε αυτά τα παιδιά να αξιοποιήσουν το χρόνο τους, όχι μόνο δημιουργικά, αλλά και πάρα πολύ ευχάριστα από ό,τι είδαμε. Συχνά ότι η πρόοδος των παιδιών του Σβουρένιου οφείλεται κατά κύριο λόγο και στην αποδοχή που έχουν από την τοπική κοινωνία. Τέλος, την κυρία Πή, απόψε ουσιαστικά υποδεχτήκατε τους ανθρώπους αυτούς που υποστήριξαν αυτό το πρόγραμμα και βέβαια υποδέχτηκαν τα παιδιά στο σπίτι τους επί της ουσίας. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένοι για την εξέλιξη και του προγράμματος και αισιόδοξοι για τα υπόλοιπα που φαντάζομαι ότι υπάρχουν έτοιμα για να εξελιχθούν τον επόμενο χρόνο. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη για την εξέλιξη του συνόλου των δράσεων από το πρόγραμμα δράσης που έχει ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά βέβαια από την πρόταση και κατάρτισή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Υποδεχτήκαμε κάποιους από τους συμπολίτες μας που τους έχουμε πάντα αρρωγούς δίπλα μας. Κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν. Είναι πολύ περισσότεροι. Στο πρόσωπό τους θυμήσαμε όμως το σύνολο της κοακής κοινωνίας, που μπορεί να τις καταλογίσει κάποιος πολλά ελαττώματα. Σίγουρα όμως αυτό που είναι πρωτοποριακό θεωρώ για όλη την Ελλάδα, έχω ζήσει, έχω δει και άλλες περιοχές, τους χώρους φιλοξενίας, εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες τον έχει σημαία της. Το Σβουρένιο είτε ως ειδικό σχολείο τότε του Δήμου, είτε ως ΚΔΑΠΜΕΑ είναι κομμάτι της κοινωνίας της ΚΟ και αυτό το βλέπουμε καθημερινά όταν τα παιδιά βγαίνουν. Τα παιδιά βγαίνουν και με άλλες δράσεις. Φροντίζουμε να μην νιώσουν στιγμή ότι είναι φιλοξενούμενοι ενός ιδρύματος, γιατί δεν είναι ίδρυμα. Είναι καθημερινά σχεδόν έξω, είτε για ποδηλασία, είτε για την αγορά, είτε για να ψωνίσουν, είτε για να επισκεφθούν διάφορους χώρους. Τα παιδιά μας μπορούν να κυκλοφορήσουν μόνα τους στον δρόμο, τα περισσότερα από αυτά, με τη βοήθεια πάντα του προσωπικού, να κάνουν το ποδήλατό τους, να μας κάνουν να χαμογελάμε όλους όταν τους συναντάμε στον δρόμο. Και πιστέψτε μου, και περισσότεροι συμπολίτες μας τους χαιρετούν και μέσα από το αυτοκίνητο, φωνάζοντας με το μικρό τους το όνομα. Είναι πιο κομμάτι της κοινωνίας μας. Σωστά. Κύριε Ζερβέ, με ποια είναι η συνεισφορά σε όλο αυτό το πρόγραμμα της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου της ΚΟ? Εγώ θα ήθελα, Μαρία, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τη Βάσο Τιμπή καταρχήν για την πρόσκληση αλλά και για την αναφορά της στην ειδική αγωγή. Εγώ εκπροσωπώ την υποχρεωτική εκπαίδευση ειδικής αγωγής, που πλέον είμαστε υπερήφανοι και μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλέον στο νησί μας με τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πέρσι, αλλά και φέτος του ειδικού νηπιαγωγείου, ακόμα δεν κάναμε τα εγγένεια. Ναι, πάντως σήμερα το απόγευμα πέρας δουλεύαν ακόμα. Ναι, υπάρχει όμως η δομή, είναι δεστημένη, φιλοξενείται στο δεύτερο νηπιαγωγείο της πόλης της ΚΟ, ο χώρος για μένα εδώ είναι γνώριμος. Μέχρι πέρσι, όπως ξέρετε, φιλοξενούσε το ειδικό δημοτικό σχολείο στις αίθουσες που εγκαινιάσαμε απόψε. Έφυγε από εδώ το ειδικό σχολείο. Αυτό έδωσε αέρα και στα δύο σχολεία, ώστε απρόσκοπτα να μπορούν να συνεχίσουν και τα δύο το σοβαρό τους έργο. Μια και μιλάμε για διέξοδο στα παιδιά και για τις οικογένειές τους όσον αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση, να πω ότι πλέον με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που λειτουργούμε, μέσα από εκεί τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες. Όπως γνωρίζετε, γιατί το έχω ξαναπεί, από πέρσι τρέχουμε το πρόγραμμα της μαγειρικής. Τα παιδιά, τελειώνοντας το σχολείο αυτό, θα έχουν και το πτυχίο
της μαγειρικής, άλλο ένα μάθημα που είναι καθημερινά, που κάνουμε καθημερινά, είναι της αυτόνομης διαβίωσης, έχουμε την αίθουσα πολλαπλών, με σκεύη μαγειρικής, με κρεβατοκάμαρες, με πλυντήρια ρούχων. Καθημερινά πηγαίνουν στην αγορά, ψωνίζουν για αυτά που και παρασκευάζουν φαγητό και γλυκά, τα οποία καταναλώνουν τα ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάνουμε δράσεις μαζί με τη συνάδελφο την κυρία Πή, συνδιοργανώνουμε δράσεις, όπως επισκέψεις, είχαμε πάει στον πόλη και επισκεπτόμαστε χώρους. Διοργανώνουμε το τουρνουά πόλη. Είναι πλέον θεσμός. Ναι, διοργανώνουμε το τουρνουά πόλη. Πόλη με διορθώνει σωστά η συνάδελφος. Μαζί με σχολεία, φέτος είχαμε φιλοξενήσει ένα σχολείο από τη Σάμμο. Ρόδο, τη Σάμμο και την Κάλυμνο. Ναι, και ευελπιστούμε λοιπόν του χρόνου να βγούμε και εμείς εκτός συνόρων. Καλά θα, νομίζω ότι θα καταφέρετε. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Δεν έχει σύνορα, συνάδελφε, και κυρίως δεν έχει σύνορα για όλα αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Εδώ είμαστε. Εφόλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ΚΟΣ, τον Βυράς, για τις διαδικασίες αποκατάστασης που αφορούν καταρχήν το τέμενος, τα τεμένη μάλλον, και τις εκκλησίες, για τις χρηματοδοτήσεις και την οργάνωση απορρόφησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν εγκριθεί. Θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ όσα ακριβώς ανέφερε ο κ. Χατζημάρκος, ο οποίος μας ενημέρωσε σχετικά με τις συναντήσεις που είχε με την διοίκηση του Βακούφου για το τέμενο στο Πλατάνη, απάντησε και για την εξέλιξη της χρηματοδότησης των 200.000 από την Κύπρο, η οποία στάθηκε προς βοήθεια του Δήμου της ΚΟ και για την αποκατάσταση του πρώτου λυκείου. Κύριε Περιφερειάρχα, με την ευκαιρία της επίσκεψής σας στην ΚΟ, είχα την ευκαιρία βέβαια να δείτε έργα που εξελίσσονται και είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επακόλουθα του σεισμού. Ξέρω ότι συναντηθήκατε με το Βακούφ σήμερα, Τετάρτη, το πρωί, και βέβαια το μέγα ζητούμενο ήταν το τέμενος στο Πλατάνη. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση και πώς παρεμβαίνει η Περιφέρεια ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της επιβράδωσης του? Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω ότι κάτι πολύ θεμελιώδες. Ποια είναι η βασική δουλειά ενός Περιφερειάρχη? Η βασική δουλειά είναι να βρίσκει χρηματοδοτήσεις για τα ζητήματα που άπτονται γενικά της ζωής στην περιοχή ευθύνης του. Λέω δόξα του Θεού, γιατί μέχρι τώρα για όλα τα θέματα τα οποία έχει χτυπηθεί η πόρτα η δική μας για να βρούμε χρηματοδοτήσεις, τα καταφέραμε. Αν δεν έχουμε, βρίσκουμε. Στο Πλατάνη είδαμε την κυρία Ελβάν Ραντζουνάν, την πρόεδρο του Βακούφ, της ΚΟ, εκεί έχει υποστεί βλάβη σοβαρή το κτίριο, το τέμενος. Η πρώτη μας χρηματοδότηση είναι 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, εθνική πορή, δικά μας χρήματα, και από ό,τι μας ενημέρωσε είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο η εκπόνηση της μελέτης, περίπου τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε με την ολοκλήρωση της μελέτης μας την καταθέσει η πρόεδρος του Βακούφ να προχωρήσουμε και όλη την υπόλοιπη. Οι εργασίες δηλαδή δεν είχαν ξεκινήσει με βάση κάποια συγκεκριμένη μελέτη, η οποία προηγήθηκε? Η μελέτη εκπονείται τώρα. Μας ενημέρωσε εκεί η κυρία Πρόεδρος ότι η μελέτη είναι στο στάδιο εκπόνησης. Οι συνεργάτες μου μίλησαν και με τους μελετητές, με την παρέμβασή της, και αποδείχθηκε ότι είναι ζήτημα χρόνου, σε ένα μήνα περίπου. Τέλη Ιανουαρίου περίπου προσδιορίστηκε αυτό και θα την έχουν ολοκληρώσει και θα μας την καταθέσουν. Εμείς λοιπόν με 200.000 ευρώ θα συνθάσουμε. 200.000 πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στην αυτή τη μελέτη? Περίπου είπαν. Περίπου. Τώρα με την ολοκλήρωση της μελέτης, αν χρειαστεί άλλες 10, άλλες 20, άλλες 30 ή. Και λιγότερα. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερα. Πάντως μια τάξη μεγέθους έχουμε. Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει στην απόφαση της εγγραφής του έργου στο τεχνικό μας πρόγραμμα, που σημαίνει αντίστοιχα και η διαδικασία δέσμευσης των πόρων κτλ. Οπότε
η συνδρομή μας σε αυτό το έργο θα είναι δεδομένη και θα κυμανθεί περίπου στις 200.000 ευρώ. Το συντομότερο δυνατό θα προσπαθήσουμε να το τρέξουμε και αυτό. Η γραφειοκρατία σε πολλά ζητήματα, σε όλα, όχι σε πολλά. Περνάει προσυμβατικό έλεγχο. Όλα περνάνε πια από έλεγχο. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ χωρίς έλεγχο. Περιμένουμε σύντομα την έναρξη των εργασιών. Βλέπετε ότι σε όλα μας τα θέματα, σε όλα τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά, και αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να κατανοήσει η κοινωνία. Αλλά δυστυχώς το περιβάλλον το νομικό και το διοικητικό είναι εξαιρετικά δεσμευτικό, δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει από αυτό. Να πω σε πόσα άλλα θέματα. Οι ναοί, για παράδειγμα, οι δύο ναοί, λοιπόν, μεγάλο θέμα. Καταθέσαμε εμείς τη μελέτη που μας έδωσε. Πού έχει κολλήσει άλλο αυτό. Ναι, θα σας πω. Βεβαίως, στην Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών. Εκεί και μόνο. Μας έδωσε η Ιερά Μητρόπολη Εικόνη Σύρου, τη μελέτη την οποία είχε εκπονήσει, την καταθέσαμε, έχουμε ψηφίσει, έχουμε δεσμεύσει πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τους δύο ναούς. Χρήματα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει την πολιτική βούληση τη δική μας και τη δέσμευσή μας να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των ναών. Να πω ότι, να το πω, ίσως να μην πρέπει να το πω εγώ, αλλά θα το πω. Αν δεν ήταν η περιφέρεια να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα, η συζήτηση σήμερα θα ήταν ακόμα όχι που βρίσκεται η μελέτη, αλλά με τι πόρους. Με τι πόρους θα. Εγγύης μόνο 2,5 εκατομμύρια. Έτσι. Με τι πόρους θα γίνει η αποκατάσταση. Λοιπόν, καταθέτουμε τη μελέτη, μόλις μας την έδωσε η Ιερά Μητρόπολη Εικόνη Σύρου και μας επιστρέφει το Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, γιατί δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Προφανώς δεν είμαστε ιδιοκτήτες του ναού, είμαστε οι χρηματοδότες. Έχουμε όμως έναν οργανισμό, την Ιερά Μητρόπολη Εικόνη Σύρου, η οποία στερείται τεχνικών υπηρεσιών. Κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό. Λοιπόν, λυπάμαι που το λέω, αλλά μετά από τόσα που έχουμε τραβήξει, σαν χώρα και σαν λαός, μυαλό δεν βάζουμε. Λοιπόν, ίσως να μην έπρεπε να το πω, αλλά θα πρέπει να σας ρωτήσω. Λειτουργούμε με την τυπικότητα και την γραφειοκρατία, ώσαν να ήταν η τήρηση του τύπου στο γραφειοκρατικό κομμάτι, ώσαν να ήταν ο στόχος. Λοιπόν, δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος μήπως είναι τελικά να περάσει το διοκτησιακό καθεστώς και όχι μόνο στις εκκλησίες αλλά και στα τεμένη, γιατί υπήρχε μια τέτοια πληροφόρηση, ούτως ώστε το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, μεν και το κράτος να εγκρίνει να χρηματοδοτήσει μέσω των θεσμών, είτε τη περιφέρεια είτε αλλού, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας να έχει την ιδιοκτησία των εκκλησιών και των. Τώρα, μα εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδρομή, αλλά να πω το εξής. Έχουμε την Ιερά Μητρόπολη, η οποία στερείται τεχνικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί η περιφέρεια να κάνει τεχνικές υπηρεσίες. Όταν έχουμε ψηφισμένη, καμωμένη σύμβαση μεταξύ μας συνεργασίας, πώς θα βγάλω τη χρηματοδότηση. Εμείς ζητήσαμε ποτέ να παρακάμψουμε είτε τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου είτε του Υπουργείου Πολιτισμού. Ποτέ. Και έχουμε και μια καλή συνεργασία. Πώς θα ξεπλοκάρει αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όχι, από την πρώτη στιγμή η Ιερά Μητρόπολη έβαλε τεχνικό σύμβουλο, δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος Θεοδόσης είναι σε μια συνεχή επικοινωνία, ούτως ώστε να περάσει πια, να τη φέρει σε ένα τελικό στάδιο. Το φάκελο αυτό να υπογραφεί από τη Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών, τη ΔΑΕΦΚ. Αν δεν υπογραφεί, δεν μπορεί να γίνει η παρέμβαση. Να το πούμε αυτό. Και με το που υπογραφεί, μετά προχωράμε εμείς. Το θέμα υπογραφή πότε θα μπει, διότι εκπνέει και η προθεσμία με την κατάσταση έκτασης ανάγκης. Είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία η επιμήκυνση της κατάστασης έκτασης ανάγκης. Να πω πόσα και πόσα θέματα εμείς λέμε ας προχωρήσει. Εδώ είμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλοι. Τη βούληση την έχουμε, τα χρήματα τα έχουμε δεσμεύσει και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να μείνει το νησί χωρίς Μητρόπολη. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ας προχωρήσει με το καλό, το συντομότερο δυνατόν, και εμείς πιέζουμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να παρακαλούμε πια, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί. Εγώ θα πω και αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Έτσι. Επειδή μιλήσατε για χρηματοδοτήσεις, θα ήθελα να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που
είχε οικός, παραδείγματος χάρη, από την Κύπρο. Υπήρξαν 200.000 οι οποίες θα έπρεπε να αξιοποιηθούν μετά από μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας που παραλαμβάνει. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία, μιας και βοηθάει τα σχολεία, και πώς πάνε οι διαδικασίες της πληρωμής από τα λεφτά που έχουν δεσμευτεί από την Περιφέρεια, κυρίως σε σχέση με την αποκατάσταση των σχολείων, αν πληρώνονται οι λογαριασμοί και αν δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα μέχρι τέλος τους. Η εξαιρετικά ευγενής αυτή, να ξεκινήσουμε από αυτό, εξαιρετικά ευγενής χρηματοδότηση από την Προεδρία της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία πραγματικά μας δεσμεύει και ηθικά απέναντι στον αδερφό λαό της Κύπρου και βεβαίως απέναντι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω για αυτό. Η χρηματοδότηση αυτή βρίσκεται, το ποσό των 200.000 ευρώ, βρίσκεται κατατεθειμένο στον ειδικό λογαριασμό για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν τα χρήματα. Εμείς, αφού ο Δήμος της ΚΟ προχώρησε, επιθυμία της Προεδρίας ήταν να πάει σε σχολείο, οπότε συμφωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο της ΚΟ, τον κύριο Κυρίτση, σε ποιο από τα σχολεία τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή οι παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες, να πω, και εκεί χρειάστηκε να περάσουν από τη Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών. Έγινε η χρήση του άρθρου 32. Ευτυχώς έγινε η χρήση του άρθρου. Το λέω εγώ αυτό, έτσι. Δεν είμαι ο Δήμαρχος της ΚΟ, αλλά έπρεπε να γίνει η χρήση του άρθρου 32, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πότε θα είχαμε αποκατεστημένα τα σχολεία. Λοιπόν, και για το τυπικό πάλι, για την διαδικασία, το νομικό περιβάλλον και το διοικητικό περιβάλλον, να χτιστεί μια προγραμματική μεταξύ του Δήμου της ΚΟ και της Περιφέρειας. Αυτή κτίστηκε, υπεγράφει τον Νοέμβριο, ώρα που μας πέρασε, αρχές Νοεμβρίου νομίζω ήταν, η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής. Οπότε αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι ορθάνυχτος. Οποτεδήποτε έρθει λογαριασμός από το κτίριο αυτό, από το έργο αυτό, από τον Δήμο της ΚΟ στην Περιφέρεια, θα καταβληθεί το σύνολο του ποσού. Με αυτόν τον τρόπο. Τι γίνεται? Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα χρήματα οδηγούνται στο σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και αποδεικνύεται η διαδρομή της χρηματοδότησης σε κάθε της στάδιο. Επειδή βλέπω και γράφονται πράγματα και τα λοιπά, τα οποία ελάχιστη σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Ξαναλέω, τα χρήματα οδηγούνται στο σκοπό για τον οποίο δόθηκαν και αποδεικνύεται η διαδρομή τους από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο τους. Γιατί οφείλουμε να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, απόλυτα ευπρεπείς, το νόμιμο δεν το συζητώ, εννοείται. Πολύ περισσότερο όμως, επειδή έχουμε εδώ πέρα τη συνδρομή και την χρηματοδότηση αρχηγού κράτους, ενός ξένου κράτους, τον απόλυτο σεβασμό σε αυτή την χρηματοδότηση. Ξαναλέω, με τον πρώτο λογαριασμό που έρχεται, θα έρθει από την Περιφέρεια, θα καταβληθούν τα χρήματα αυτά. Και αμέσως μετά, βεβαίως, θα πρέπει μαζί με τον Δήμαρχο της ΚΟ, όπως έχουμε συμφωνήσει, να προχωρήσουμε στο να τιμήσουμε αυτούς που πρέπει να τιμήσουμε για την χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως. Κύριε Περιφερειάρχη, θα σας ρωτήσω την εκτίμησή σας, θα ήθελα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα από το σεισμό του 2017 μέχρι και σήμερα, με δεδομένο ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης εκτιμά ότι με 2,5 εκατομμύρια μπορούμε να αποκαταστήσουμε. Θα ήθελα την εκτίμησή σας καταρχήν. Αλλά τελικά, γιατί σας έχω ξαναρωτήσει αυτό, τότε δεν πήγαμε απευθείας στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως και η κυρία Κρέτσου επέμενε τότε, αφενός, και αν οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ανάθεση των έργων ή των μελετών, αν με το παράδειγμα σε σχέση με τα σχολεία της ΚΟ, που επιτυχώς ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται, θα μπορούσε να ακολουθηθεί και για άλλες, είτε για τους ναούς είτε για τα τεμένη, ούτως ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα, να υπάρχει ο έλεγχος που υπάρχει, να αξιοποιηθούν πόροι που υπάρχουν στο Δήμο της ΚΟ και στην Περιφέρεια, όπως εσείς λέτε, ούτως ώστε να μπορούμε να πει τον ελό σταυλάκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθημερινά οι αρμόδιες υπηρεσίες για αυτά τα θέματα των Βρυξελών έχουν καθημερινά δεκάδες αιτήματα από καταστροφές όλη την Ευρώπη. Είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι σεισμοί, είναι φωτιές, είναι χιονοπτώσεις, είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σπάνια έχω δει κάτι σε ποσοστό χρηματοδότησης
που να είναι μεγαλύτερο από αυτό που πήρε και η ΚΟΣ, έτσι, για να είμαστε, έγινε αυτό που πάντα γίνεται στην Ευρώπη. Λοιπόν, ζητείτε ένα μεγάλο ποσό, έρχεται το Ταμείο και λέει εμείς εδώ μπορούμε να συνδράμουμε αυτό, τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι στη διάθεση των χωρών μελών, λοιπόν, προχωρήστε με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά σας εργαλεία για τα περαιτέρω. 2,5-2,53, αν θυμάμαι καλά, είναι το ποσό το οποίο ήρθε. Εδώ τηρήθηκε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κανονισμός, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που λέει ότι διαχειριστής είναι ο Περιφερειάρχης, με απόφαση του οποίου θα οριστούν τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν. Με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό? Έχει ήδη ζητηθεί από όλους τους φορείς, τους ενδιαφερόμενους, να μας στείλουν τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και με απόφαση δική μου θα εγγραφούν τα ποσά. Θα γίνει. Η διαδικασία ξεκινάει από τον Δήμο, ο οποίος απευθύνεται στους φορείς, όπως την προηγούμενη φορά. Έχουμε ήδη απευθυνθεί σε όλους τους φορείς. Έχει ήδη απευθυνθεί και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Περιφέρεια του Αιγαίου και ο Δήμος. Θα συγκεντρωθούν όλα αυτά, θα αξιολογηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, θα ιεραρχηθούν και θα γίνει η κατανομή με απόφαση δική μου του ποσού αυτού, των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ιεραρχηθούμε βάσει την απόλυτη ανάγκη. Όμως κάτι, να πω κάτι. Τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Δήμο της ΚΟ, δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Περιμένω κι εγώ, έτσι, για να είμαι ακριβής, περιμένω να δω τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν, σε τι ύψος θα κοιμανθούν. Περιμένω να το δω. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο μέχρι να έρθουν αυτά τα αιτήματα. Δέσμευση δική μου και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της ΚΟ. Η Περιφέρεια του Αιγαίου είναι ένας από τους φορείς που μπορεί να ζητήσει και αυτός χρηματοδότηση. Εμείς τι απόφαση πήραμε? Εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε χρήματα από αυτά. Για να μην πούν οι υπόλοιποι φορείς, ο Περιφερειάρχης αποφασίζει την κατανομή και φρόντισε να κατανείμει πρώτα στον εαυτό του, στον φορέα που ο ίδιος είναι επικεφαλής. Δεν θα το κάνουμε λοιπόν αυτό. Δεν θα κατανείμουμε, θα είναι μηδέν η κατανομή από αυτά τα χρήματα στην Περιφέρεια του Αιγαίου, από άλλα εργαλεία ακριβώς. Και γι' αυτό όλα θα κατανεμηθούν στους λοιπούς φορείς. Περιμένω να έρθουν τα αιτήματα και ευθύς αμέσως ταχύτατα θα γίνει η αξιολόγηση και ταχύτατα θα υπογράψω και την... Βεβαίως. Μίλησα και με τον Δήμαρχο να έχουμε μια εικόνα, μια κοινή εικόνα της ιεράρχησης των αναγκών, ούτως ώστε να βγάλω και την απόφαση της κατανομής. Όλα μαζί τα παιδιά και από ό,τι φαίνεται και οι γονείς των Δημοτικών Ευρωπαϊκών Σταθμών και της Οδού Αμερικής και της Οδού Αβέρου επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί τον Δήμαρχο για να του ψάλουν τα κάλαντα. Τι άλλο?
Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Yeah.
Φωτογραφία να πούμε, παιδιά να σα πω. Φωτογραφία. Ποιος είναι, πού είστε, εδώ, ελάτε. Θα πάμε από εκεί στο δέντρο. Θα δείτε όλοι οι γονείς από εδώ και θα πάμε εκεί στο δέντρο. Έλα, αγάπη μου. Λοιπόν, ποιος είπε ότι είναι μεγάλο το σχολείο εδώ. Εσύ το είπε. Λοιπόν, όλοι οι γονείς θα πείτε από εδώ για να πάμε μετά από εκεί. Gracias.
να ανοίξουμε και τον εαυτό μας. Δεν παίρνεις άλλες παραλογές. Μια βέβαια η γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς όπως κάθε χρόνο άλλωστε το δεύτερο δημοτικό σχολείο και η χοροδία του, το πρώτο γυμνάσιο σήμερα και η ορχήστρα της 80 αυτέ συναντήθηκαν εκεί και έψελαν τα κάλαντα μαζί με τα παιδιά του Κραπμαία. Να μας φέρει βόλικη αγάπη και χαρά σε όλους. Θα σας παίξουμε κάποια κάλαντα παραδοσιακά από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τα κάλαντα Χριστουγέννων της Τράκης. Ah.
φέτος είστε, σας βλέπω πολύ οργανωμένους. Καλή χρονιά, εύχομαι καλές γιορτές, υγεία, χαρά και ευτυχία στον καθένα ξεχωριστά. Να σας ευχαριστήσω. Καλώς. Παιδιά, καλημέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας, μαζί με τους μαθητές μας. Η χοροδία, το μουσικό σχήμα του πρώτου γυμνασίου, υπό την καθοδήγηση του κυρίου του Παλίδη και του νέου δασκάλου του κυρίου Κομούλη, θα σας αφιερώσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια για να σας μεταφέρουν το μήνυμα των ημερών αυτών, που ποιο είναι το μήνυμα? Η αγάπη. Η αγάπη. Είδατε που το ξέρετε, είναι η αγάπη. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, και οι μαθητές μας και οι συνάδελφοι μου, και εγώ ιδιαίτερα, γιατί είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που προσφέρουν ένα αξιόλογο έργο. Έχει τη συμπαράστασή μας. Όλη η κοινωνία σας έχει αγκαλιάσει και θα σας πούμε τα χρόνια πολλά με τα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για κάτι. Τον κύριο το θυμάστε? Να το πω. Ναι, πώς είστε? Εγώ. Πώς το λένε? Πώς το λένε? Κύριος Ερίκος, ο δικός σας είναι. Να σας καλωσορίσουμε εμείς, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε και μάλιστα επειδή δείχνετε την αγάπη σας, θα σας τη δείξουμε και εμείς ως εξής. Με το καλό, με τον καινούριο χρόνο που θα πάτε στο σχολείο σας, η πρώτη επίσκεψη που θα γίνει από άλλο χώρο, από άλλο εκπαιδευτικό χώρο, θα είναι από το Σγουρένιο Πνευμέ. Συμφωνούμε, παιδιά? Θα κάνουμε ποδαρικό εμείς. Θα μας καλέσουν, θα περιμένουμε όταν είναι έτοιμοι και θα είμαστε οι πρώτοι. Καλή χρονιά, υγεία και χαρά στις οικογένειες όλων σας, παιδιά. Ένα, δύο, τρία, καλή ημέρα. Παραμονές Χριστουγέννων, τα κάλαντα δίνουν και παίρνουν, τα παραδοσιακά κάλαντα λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, παραμονές, τραγούδησαν στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στο γεροκομείο της ΚΟ, τα παιδιά της χοροδίας του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου.
γάλατα. Τι ρωτάμε, παιδιά μου? Να τα πούμε! Ναι! Ωραία. Να βοηθήσω και οι δασκάλες μας, Μητροπολίτη της Κόνησίρου Ναθαναήλ και στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως κατέληξε η σημερινή περιοδία της χοροδίας του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, που κάθε χρόνο δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα στις παραμονές των Χριστουγέννων, ψάλλοντας τα παραδοσιακά κάλαντα. Βρεθήκαμε σήμερα με τη μουσική ομάδα του πρώτου γυμνασίου, η οποία επί την καθοδήγηση του κυρίου Τοπαλίδη, μαέστρο μας. Βέβαια έχουμε και καινούριο δάσκαλο. Πατήρ Ιωάννης, ναι, πατέρα Ιωάννη, πατέρας. Τον κύριο Τρομούλη, να σας πούμε τα κάλαντα και να μεταφέρουμε τον κύριο. Ο κύριος Τρομούλης είναι ο τραγουδιστής. Ο κύριος τραγουδιστής. Πήρε το σχολείο και τραγουδιστή. Όχι, είναι καινούριο δάσκαλος μουσικής. Α, ναι. Βέβαια. Πολύ ωραία. Ήρθαμε να σας πούμε λοιπόν τα κάλαντα και να σας μεταφέρουμε το μήνυμα των ημερών. Ποιο είναι το μήνυμα των ημερών? Η αγάπη. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Και θα σας πω, τελειώνοντας, θα αλλάξω λίγο τους στίχους με ένα τραγούδι που λέει: εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Το ξέρετε ότι σας αγαπούμε και ήρθαμε να σας το δείξουμε λέγοντας τα κάλαντα. Πολύ ωραία. Και να σας το πούμε. Και εγώ είμαι υπερήφανος που σας έχω δίπλα μου και που κοπιάζετε τόσο πολύ για τα παιδιά μας. Και για τα παιδιά μας είμαι περισσότερο υπερήφανος. Και για τους γονείς τους, και εύχομαι όλα να πηγαίνουν σωστά και όμορφα και οι προσπάθειες που κάνετε εσείς οι δάσκαλοι να έχουν απήχηση στην κοινωνία. Γιατί στους μαθητές έχουν απήχηση. Να έχουν απήχηση και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το καλά που σας φέραμε είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Δημών από την Ευρώπη Γυμνασίου. Είναι συμβολικό βέβαια. Πού είναι ο πατήρ Ιωάννης? Ελάτε πατέρες, ελάτε μαζί. Ακούστε ωραία κάλαντα που θα μας πούνε εδώ τα παιδιά. Μαέστρο,
Να ξεκινήσουμε. Το είπατε το Πατροσιάννη, το παρακαλέσατε. Ένα, δύο, τρία και καλή ημέρα να το σχολείο, τα βρίσκω στο σχολείο, είναι καταπληκτικά όλα τα παιδιά.
Πολύ ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κάνουμε το χρονιά. Εύχομαι να τα πάτε καλά. Ήδη τα πάτε καλά. Δεν τα πάτε καλά. Θα πάτε ακόμα καλύτερα. Εδώ είναι και ο κύριος Γιάννης που ξέρει από είναι ξεπαλιός. Πρωτοχρονιά. Τρέμει τώρα το Ματζόρε, πάμε πρωτοχρονιά. Ένα, δύο, τρία, και. Και τη δημοτική τηλεόραση.
Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, βελτιωμένος φαίνεται ο καιρός αύριο, καθώς θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν βέβαια από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-ανατολική συγκεκριμένα, με ένδυση μέχρι και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμαίνεται μεταξύ των 9 και 17 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.